Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριμένη εταιρεία που εδώ και ένα χρόνο έχει την εργολαβία λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Ιερικών Ηρακλείου προχώρησε στο διάστημα 19 Τρίτου έως 21 Τρίτου σε 7 απολύσεις εργαζομένων. Ένας εκ των οποίων εκλεγμένος συνδικαλιστής στη Σωματιακή Επιτροπή Εργαζομένων του Εργοστασίου από τους συνολικά 55 εργαζόμενους που απασχολεί η εταιρεία. Με απόφαση του Σώματος Επιθεώρησης Ηρακλείου 1 Τετάρτου του 2021, οι απολύσεις αυτές κρίθηκαν άκυρες, καθώς παραβαίνουν το νόμο 1387 του 83 περί ομαδικών απολύσεων. Απόφαση την οποία η εργοδοσία αρνείται να εφαρμόσει και ως εκ τούτου δεν επαναφέρει τους εργαζόμενους στις θέσεις εργασίας τους. Οι απολύσεις αυτές έγιναν μία εβδομάδα μετά την έντονη διαμαρτυρία εργαζομένων για τη μεθόδευση της εταιρείας να πληρώσουν οι εργαζόμενοι από την τσέπη τους 16 ευρώ το άτομο για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, και ενώ είχαν ήδη βρεθεί θετικοί δύο συνάδελφοί τους. Επιπλέον, 22 Τρίτου του 2021, η εργοδοσία, ακόμα και με την απειλή της αστυνομίας, προσπάθησε να εμποδίσει το Προεδρείο του Κλαδικού Σωματείου, της Ένωσης δηλαδή Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που βρέθηκε στο εργοστάσιο προκειμένου να συναντηθούν με τη διοίκηση της εταιρείας ώστε να ενημερωθούν για τις απολύσεις. Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προσθεθούν σε μια πολύ μακρά λίστα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης των εργαζομένων που ξεκίνησε από τον συγκεκριμένο εργολάβο με την ανάληψη του έργου το Γενάρη του 2020 και αφού οι εργαζόμενοι είχαν δώσει ένα ακόμη μεγάλο αγώνα για να επιστρέψουν στη δουλειά τους διασφαλίζοντας εργασιακές θέσεις και εργασιακές σχέσεις. Έκτοτε απολύσεις, μη ανανέωση συμβάσεων, αναστολή συμβάσεων, υποχρεωτικές άδειες, άνευ αποδοχών είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που εφάρμοσε η εταιρεία παράλληλα με τα εργατικά ατυχήματα, την τρομοκρατία, τις απειλές, την ομή παρέμβαση στην οργάνωση των εργαζομένων από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα. Όσοι έμειναν να εργάζονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο και ανθυγιεινό περιβάλλον, καλέστηκαν να συνεχίσουν την επεξεργασία των απορριμμάτων διαχειρός μονάχα με γάντια και μάσκες. Αέρα στα πανιά του εργολάβου φυσικά έχουν δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις με το νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν, επιτρέποντας στους εργοδότες να αλωνίζουν στην κυριολεξία στους χώρους δουλειάς, αλλά και η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου που εδώ και χρόνια ακολουθούν την διδακτική «Δεν ξέρω, δεν άκουσα, δεν είδα», διονύζοντας το πρόβλημα. Εν τέλει, αυτές είναι οι δραματικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης, της ανακύκλωσης και συνολικά της διαχείρισης των απορριμμάτων και όλα αυτά στις πλάτες των εργαζομένων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβετε ώστε να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣΕΠΕ και να ανακληθούν άμεσα οι απολύσεις των εργαζομένων, να σταματήσει η τρομοκρατία, οι απειλές και η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης από την εργοδοσία, να εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας. Κύριε συνάδελφε, στο ΓΔΑΗ, έχετε και δευτερολογία. Το ερώτημα. Διατυπώνω το ερώτημα. Ναι, αλλά έφτασε 4 λεπτά. Τέσσερα λεπτά αυτά. Συμπεριλαμβανομένου και των δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ ανίχνευσης κορονοϊού με ευθύνη του Υπουργείου, του Δήμου Ηρακλείου και της εργολαβικής εταιρείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανοχή. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Συντιχάκη, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η ερώτησή σας αφορά ένα θέμα μίσονος σημασίας για την κυβέρνηση και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, όπως είναι η ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο. Η οικονομική ανάπτυξη του 21ου αιώνα δεν μπορεί παρά να συμβατίζει με έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, όσο και αν φαίνεται περίεργο εκ πρώτης όψεως, αυτό που ονομάζουμε βιώσιμη ανάπτυξη είναι ουσιαστικά η άλλη όψη της κοινωνικής πολιτικής. Δεν είναι ανάπτυξη αν δεν αφορά πολίτες και δεν είναι βιώσιμη αν δεν προστατεύει το περιβάλλον. Οι κυβερνητικές επιλογές έχουν αποτυπωθεί και σε διεθνές επίπεδο. Αναφέρομαι στην υπογραφή από τη χώρα μας Συμφωνία των Παρισίων και τη δέσμευσή μας για να είμαστε συνεπείς με τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλουμε ως χώρα να εστιάσουμε και να επενδύσουμε στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία όμως θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και στο μέτρο του δυνατού. Δεν θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ούτε στις τοπικές κοινωνίες, αλλά ούτε και ευρύτερα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούν σημαντικούς κρίκους στην αλυσίδα της πράσινης ανάπτυξης. Τώρα, κύριε Συντιχάκη, με την ερώτησή σας θέτετε δύο θέματα. Το πρώτο αφορά την ανάκληση των 7 απολύσεων για τις οποίες υπήρξε άμεση παρέμβαση του ΣΕΠΕ. Το δεύτερο θέμα αφορά στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ως προς το πρώτο, η συγκεκριμένη επιχείρηση, η Creta Recycling ΙΚΕ, απασχολούσε στις αρχές Μαρτίου του 96 άτομα, από τα οποία τα 55 στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, η εταιρεία προέβησε 7 απολύσεις το Μάρτιο του 2021, χωρίς να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία περί ομαδικών απολύσεων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου, κατόπιν αίτησης Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όρισε τριμερή σύσκεψη την 1η Απριλίου του 2021, χωρίς όμως να επέλθει συμφωνία μεταξύ των μερών. Κατόπιν τούτου, ζητήθηκε από το ΣΕΠΕ εντός 5 ημερών η παροχή εγγράφων εξηγήσεων από την εταιρεία, καθώς και η ανάκληση των απολύσεων λόγω παράβασης του νόμου περί ομαδικών απολύσεων. Όταν έληξε η προθεσμία κατάθεσης εγγράφων εξηγήσεων από την εργοδότερη επιχείρηση, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του νόμου 1387 του 1933, όπως ισχύει περί ομαδικών απολύσεων, δηλαδή για υπέρβαση του προβλεπομένου αιρίου. Όμως, στη συνέχεια, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη, την οποία από την ερώτησή σας νομίζω ότι δεν φαίνεται να τη γνωρίζετε. Όπως μας πληροφόρησε το ΣΕΠΕ, μετά από έρευνα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, διαπίστωσε ότι οι 4 εκ των 7 απολυθέντων τον Μάρτιο επαναπροσλήφθηκαν στις 5 Μαΐου του 2021. Συνεπώς, μετά την επαναπρόσληψη των 4 από τους 7 αρχικά απολυμένους, όπως μας ενημερώνει η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, σήμερα δεν υφίσταται θέμα ομαδικών απολύσεων στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο νόμος που επικαλείστε, δηλαδή ο νόμος 1387 του 1983, όπως τροποποιήθηκε το 2017, ρητά ορίζει ότι ομαδικές απολύσεις σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους είναι όσες υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα 6 άτομα. Σε ό,τι αφορά την καταγγελία των 3 συμβάσεων εργασίας, οι οποίες δεν ανακλήθηκαν, αρμόδια προφανώς για να το κρίνει αν είναι καταχρηστικές ή όχι, είναι η δικαιοσύνη. Έχω υπερβεί το χρόνο μου. Για το δεύτερο θέμα που θίγεται, και αφορά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της πανδημίας και τη διενέργεια δωρεάν τεστ, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Αν και έκανα προσπάθεια να παρακολουθήσω τον κύριο Υπουργό, λόγω της μάσκας, δεν ήταν εύκολο να κατανοήσω, να ακούσω. Να ακούσω τον κύριο Υπουργό, θα προσπαθήσω. Ναι, ναι. Τέσσερις. Ναι, αυτό το άκουσα. Ναι, απλά το λέω γιατί πιθανά κάποιες θέματα να μην τα έλαβα. Επιτρέψτε μου καταρχήν για τα θέματα της ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό είναι το βασικό μότο όλων των κυβερνήσεων. Ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο. Βιώσιμη ανάπτυξη. Πράσινη ανάπτυξη. Πέστε μου, εγώ μου να νιώσω και γέρασα και ακούω ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις. Μα είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι ουδέτερο. Νομίζω ότι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη που ικανοποιεί λίγους σε βάρος των πολλών και ανάπτυξη που ικανοποιεί τους πολλούς και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες σε βάρος των λίγων. Όλα τα υπόλοιπα είναι περί όνου σκιάς. Επιτρέψτε μου. Το ιστορικό είναι όπως το είπατε. Δεν έχω να αμφισβητήσω κάτι. Πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι. Επαναπροσλήφθηκαν οι 4. Δεν επαναπροσλήφθηκαν οι 7. Και οι 7. Δηλαδή και οι υπόλοιποι 3. Μεταξύ αυτών και ο συνδικαλιστής. Ένα ερώτημα σε αυτό. Πρέπει να μας απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα. Μην ζητάμε λοιπόν την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων. Από το 2012, σας το είπα και στην πρωτολογία, δόθηκε ένας πολύ σκληρός αγώνας. Και μάλιστα θα έλεγα ένας αγώνας που πρωτοτύπησε και πανελλαδικά. Και από την άποψη της διάρκειας και των αντοχών που είχε αυτός ο απεργιακός αγώνας. Και είχε απέναντί του τους πάντες. Είχε την εργοδοσία, τότε ήταν άλλες εταιρείες. Αλλά θα μου πεις, εταιρεία τότε, εταιρεία τώρα, το ίδιο συμφέρον. Κοιτάνε όλοι το πώς θα διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε μια ζούγκλα ανταγωνιστικότητας. Την κυβέρνηση, τις εταιρείες, την ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωσης, διαδοχικά όλες τις κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές.
Και πραγματικά ήταν αξιοζήλευτος και τιτάνιος αυτός ο αγώνας. Οι εργαζόμενοι είναι φανερό ότι δεν θα σταματήσουν εδώ. Και δεν θα σταματήσουν εδώ γιατί έχουν αποκτήσει αυτή την εμπειρία διαχρονικά του αγώνα και της διάρκειας και της αντοχής. Και βάζουν και προτάσουν συνέχεια τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, το κεκτημένων τους, τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, αναγνώριση και καταβολή βαρέων και ανθυγιεινών ενσύμων με βάση το αντικείμενο της εργασίας τους. Σε αυτά πρέπει να μας πείτε. Και ως ΚΚΕ βάσιμα πιστεύουμε ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίσσονται σε μια ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, συνολικά των αποβλήτων, που αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και με δεδομένο τα νομοσχέδια που φέρνεται με την κατάργηση του 8ωρου, τη 10ωρη εργασία, την απλήρωτη εργασία και πάει λέγοντας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι πρέπει να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση. Θα πρέπει να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης. Λέμε όχι στην καύση των απορριμμάτων, όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, να υπάρξει ενιαίος φορέας και τελικής διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που να σχεδιάζει με κριτήριο πάντα τις λαϊκές ανάγκες και με προσωπικό φυσικά μόνιμο με πλήρη δικαιώματα. Ευχαριστούμε, κύριε Στάθη.